Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ξεκίνησε η αποκλιμάκωση του εκτοκύματος της πανδημίας στην Αχαΐα με τα στοιχεία από την εβδομαδιαία ανάλυση του ΕΟΔΗ να είναι ελπιδοφόρα με λιγότερα κρούσματα και αισθητή μείωση του οικού φορτίου στα λίμματα. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετές νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία του νομού, όμως και αυτά αναμένονται να μειωθούν ειδικά μέσα στον Αύγουστο. Οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι, τουλάχιστον για την εικόνα στην περιοχή μας τον επόμενο μήνα. Καθαρά πτωτικές τάσεις διαπιστώθηκαν στην Πάτρα σχετικά με το υλικό φορτίο για κορονοϊό στα λίμματα της πόλης κατά 52%, όμως σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε και εξέτασε το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα 18 με 24 Ιουλίου στην Πάτρα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του υλικού φορτίου των αστικών λιμάτων παρουσίασε μείωση 52% σε σχέση με την εβδομάδα 11 με 17 Ιουλίου, αλλά την ίδια ώρα σημειώνει η ανάλυση πως η εβδομαδιαία μέση τιμή του υλικού φορτίου κινείται σε υψηλά επίπεδα. Το στέλεχος και τα στελέχη, τα δύο, όμικρον 4, όμικρον 5, δίνουν βαριά συμπτώματα σε κάποιους ασθενείς, τουλάχιστον την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχουμε πολλές πνευμονίες σε σχέση με τα παλιότερα στελέχη και επομένως, ναι, μεν παράγονται νοσηλίες, αλλά δεν είναι τόσο βαριές, ούτε υπάρχουν ανάγκες σε οξυγόνο όπως την προηγούμενη φορά. Επίσης, αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα της επιστήμης έχουμε και τα αντιαϊκά φάρμακα, τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και χορηγούνται μέχρι την πέμπτη μέρα της νόσησης. Επομένως, και εκεί έχουμε ένα όπλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την νόσο COVID στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που έχει επίσης ανασάνει, έχει δώσει μια ανάσα στα νοσοκομεία. Και ευελπιστώντας βέβαια ότι θα έχουμε ουσιαστικά καλύτερα επιστημονικά δεδομένα το Σεπτέμβρη. Στην Αχαΐα κατεγράφησαν 4.063 κρούσματα τη βδομάδα 18-24 Ιουλίου, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 14,07% στις μολύνσεις στο νομό, αλλά την ίδια ώρα τριψήφιες παραμένουν νοσηλείες, αφού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονταν 58 ασθενείς στις κλινικές COVID, 5 στην παιδιατρική κλινική και 4 ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα νοσηλεύονταν 35 ασθενείς. Πράγματι παραμένουν ψηλά, απλά γίνεται ουσιαστικά μία κορύφωση του κύματος, γιατί ήμασταν απάνω στο κύμα. Αυτό σημαίνει τώρα ότι σταδιακά θα υπάρχει μία αποκλιμάκωση. Την αναμένουμε και μέσα στον Αύγουστο, για να ξαναέχουμε αύξηση κρουσμάτων το Σεπτέμβριο, όπου θα γυρίσουν οι εκδρομές και εκεί σίγουρα θα υπάρχει και μία επανακυκλοφορία του ιού. Έχουμε αύξηση των νοσηλιών στα νοσοκομεία μας, σε απλές κλίνες COVID, και λίγες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια της επιστήμης να υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο να καλύπτει όλο το έτος. Παρόλο όμως, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο ιός μας έχει πραγματικά εντυπωσιάσει με το πολυμορφισμό του και τη δυνατότητα να αλλάζει προσωπείο και να διαφεύγει από την ανοσία που παράγεται είτε από τη φυσική νόσηση είτε από τα εμβόλια. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η έξαρση του κορονοϊού μέσα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται κυρίως στις μεταλλάξεις όμικρον 4 και όμικρον 5 που έχουν δημιουργηθεί και εισερχόμαστε στη φάση της συρρήγνωσης, γεγονός που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες, γιατί πέφτει ο δείκτης της μεταδοτικότητας. Αυτό θα φέρει και επιπέδωση στις διασωληνώσεις, με τον αριθμό τους να μην ξεπερνά τις 150 και θα γίνει αισθητό από τον Αύγουστο. Πρωταθλήτρια Ηλία φέτος το καλοκαίρι στις δασικές πυρκαγιές. 220 φωτιές έχουν εκδηλωθεί στον νομό, γεγονός που προκάλεσε και την ενεργοποίηση προημερών του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Έχουν σπάσει όλα τα αρνητικά ρεκόρ σε επίπεδο πυρκαγιών η Ηλία. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, Σωτήρη? Η παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκτου προημερών στο νομό Ηλίας Γιώργο ήταν ξεκάθαρη. Άλλωστε και στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις εμπρισμών, καθώς τουλάχιστον τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυτό ακριβώς που υποπτευόμαστε όλοι, ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει στην Ηλία, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά, γιατί τα στοιχεία μέχρι στιγμής δεν συμβαδίζουν με τα μοντέλα, τα καθιερωμένα μοντέλα για τις πυρκαγιές που σημειώνονται κάθε χρόνο. Και αυτό γιατί ο νομός Ηλίας αναδεικνύεται, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, πρωταθλητής στις δασικές πυρκαγιές, με έως και τριπλάσιο αριθμό
πυρκαγιών σε σύγκριση με τους όμορους νομούς, με τους υπόλοιπους δηλαδή νομούς της Πελοποννήσου. Για παράδειγμα της Αχαΐας, όπου έχει από τις αρχές Μαΐου που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος έχουν σημειωθεί 67 φωτιές μέχρι σήμερα και με βάση τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία από την αρχή της αντιπυρικής περίοδος, στην Ηλία έχουμε την ίδια στιγμή 220 δασικές πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει περίπου 2 πυρκαγιές τουλάχιστον την ημέρα. Αυτό επίσης έρχεται και σε αντίθεση και με τα στοιχεία των άλλων όμορων νομών της Πελοποννήσου. Για παράδειγμα, στον νομό Μεσσηνίας η πυροσβεστική διαχειρίστηκε το ίδιο χρονικό διάστημα 134 δασικές πυρκαγιές, στον νομό Κορινθίας 90, στον νομό Αργολίδας 86, στον νομό Αρχαΐας, όπως είπαμε, 67 και στον νομό Αρκαδίας 35. Τα στοιχεία αυτά έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη στις σκέψεις των αξιωματικών του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν μία άκρη για το τι επιτέλους τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από όλα αυτά τα πολύ άριθμα γεγονότα, τουλάχιστον στον νομό Ηλίας. Άρα μιλάμε για κάποιο σχέδιο εμπριστών για το συγκεκριμένο νομό. Τι βλέπεις, Σωτήρη? Μέχρι στιγμής μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, Γιώργο, και αυτό αποτυπώνεται και από τις τοποθετήσεις των αρμοδίων αξιωματικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κάποια σενάρια κάνουν μάλλον κάποιες υποθέσεις για φωτιές που ίσως να εκδηλώνονται για να εξαφανιστούν τα ίχνη από χασισοφυτίες. Άλλα σενάρια των αρμόδιων διοικητικών αρχών αναφέρουν σε κάποιον ίσως πόλεμο που να επικρατεί μεταξύ χασισοκαλλιεργητών, δηλαδή ο ένας να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς να προκαλέσει ζημιά σε μια χασισοφυτία ενός άλλου αντίπαλης ομάδας. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν έχουν υπάρξει κάποια στοιχεία, έστω καμένα δεντρίλια, που να δείχνουν ότι αυτές οι φωτιές είναι ηθελημένα βαλμένες στην περιοχή της Ηλίας για να προκαλέσουν τέτοιες καταστροφές σε χασισοκαλλιέργειες. Οπότε θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία σε άλλους παράγοντες. Σίγουρα εδώ υπάρχει και η αμέλεια που μπορεί να υπάρχει από διάφορες εξωτερικές εργασίες ή αγροτικές εργασίες που μπορεί να γίνονται στην περιοχή, αλλά δεν πάβει να βρίσκεται στο τραπέζι των υποθέσεων ακόμα και το σενάριο, όπως είπαμε, των εσχεμένων εμπρισμών. Κάτι το οποίο βέβαια αρμόδια να απαντήσει είναι τα ανακριτικά τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η ουσία πάντως είναι ότι έχουμε τον τριπλάσιο αριθμό πυρκαγιών σε σχέση με άλλους νομούς. Και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Και δεν υπάρχει μέρα που να μην περνάει, που να υπάρχει μια πυρκαγιά στο συγκεκριμένο νομό. Σωστά, Γιώργο, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για την πληροφόρηση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ψηφιακά θα έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν στο κινητό τους το δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητά τους από σήμερα οι οδηγοί και θα μπορούν να τα επιδεικνύουν έτσι οποιαδήποτε στιγμή. Είναι μια αλλαγή που προωθείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των υπηρεσιών του προς πολίτες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των Σχολών Οδηγών Αχαΐας, κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, για το ζήτημα αλλά και για άλλα ακριμή θέματα του κλάδου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σημαντική αλλαγή. Από σήμερα, λοιπόν, ο καθένας θα μπορεί να έχει στο κινητό του το δίπλωμα οδήγησης, να το επιδεικνύει οποτεδήποτε θέλει και έτσι δεν θα κινδυνεύει κιόλας και από κάποια πρόστιμα σε περίπτωση κάποιου τυχαίου ελέγχου από την αστυνομία, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μία από τις αρκετές καινοτομίες που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα, ειδικά από την περίοδο του κορονοϊού και μετά. Πρώτα έγινε το ότι ο υποψήφιος, όταν παίρνει το δίπλωμα, μπορεί και κατεβάζει μετά από 2 μέρες το κινητό του μέσω του Gov με τους κωδικούς τάξης, είναι το δίπλωμα και μπορεί και οδηγεί νόμιμο άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει αυτό το κενό μέχρι να του έρθει το δίπλωμα που δεν καλυπτόταν και αναγκαζόταν ο άλλος να περιμένει 2-3 μήνες χωρίς να οδηγεί. Έτσι, αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί κάνει και ασφάλεια, είναι νόμιμος, έτσι κανονικά. Κατά συνέπεια υπάρχει και συνέχεια σε αυτό, ότι το δίπλωμα πλέον υπάρχει ψηφιακά στο κινητό και να μπορεί να επιδεικνύεται, και γιατί το κινητό πλέον, είμαστε σε μια εποχή που τα περισσότερα πράγματα, κάρτες, οτιδήποτε, είναι στο κινητό. Είναι κάτι το οποίο όλοι έχουν πάντα μαζί και δεν χρειάζεται, όταν ο άλλος το έχει στο κινητό που πάντα το έχει μαζί του, να μεταφέρει το δίπλωμα από το αυτοκίνητο στο μηχανάκι, παράδειγμα. Ακριβώς. Ή από το μηχανάκι στο αυτοκίνητο και να χαθεί, έτσι. Γιατί με τα πολλά παραδόθια συνήθως κάτι μπορεί και να παραπέσει. Είναι από αυτές τις λύσεις τις οποίες επιτέλους τις βλέπουμε να γίνονται, που είναι αυτονόητες, που εφόσον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα,
Είναι κρίμα να μην τις χρησιμοποιούμε. Είναι, διευκολύνει πάρα πολύ τον κόσμο, θεωρώ. Έτσι. Και εμάς, ειδικά για τους δασκάλους, γιατί πρέπει να έχουμε το δίπλωμα μαζί και αλλάζουμε πολλά οχήματα, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς πηγαίνουμε από το μηχανάκι στο φορτηγό, στην ταλίκα, στο λεωφορείο, έτσι. Και πρέπει πάντα να το έχουμε μαζί. Από εκεί και πέρα είναι και κάποιες άλλες αλλαγές οι οποίες προωθούνται το επόμενο διάστημα μέσω νομοσχεδίου. Ποιες είναι αυτές, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κοιτάξτε, οι αλλαγές έχουν ήδη ψηφιστεί, δηλαδή οι αλλαγές μεγάλες οι οποίες έρχονται όσον αφορά τα διπλώματα. Αυτό που πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι θα εφαρμοστεί είναι αυτό όσον αφορά τις εξετάσεις των σημάτων που πλέον θα μπουν οι κλωβοί ασφαλείας. Είναι, ας πούμε, κάποια μέτρα ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση ενάντια στην αντιγραφή στα σήματα. Ναι. Δηλαδή, υποψήφιος θα μπαίνει και θα δίνει σε ένα συγκεκριμένο, ακριβώς Φαραντέι λέγεται αυτό, το οποίο απομονώνει το χώρο και δεν επιτρέπεται να περνάνε ραδιοσήματα από έξω. Καταλάβαινε. Υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία στην έννοια της ταυτοποίησης. Θα υπάρχει κάμερα δηλαδή, όταν εισέρχεται υποψήφιος, ώστε να τραβάει φωτογραφία. Γιατί έχουν παρατηρηθεί, όχι στην περιοχή μας ευτυχώς, αλλά σε άλλες περιοχές δυστυχώς έχει παρατηρηθεί να πηγαίνει άλλος να δώσει σήματα αντί άλλου. Και δίνουν μεγάλη σημασία στην ταυτοποίηση. Θα γίνονται και σποραδικά και έκτακτη έλεγχη στον υποψήφιο, σε κάποιον που δίνει σήματα, να δούμε αν όντως είναι αυτός. Και αυτό που γνωρίζουμε με κάθε βεβαιότητα, γιατί μας το έχουν επιβεβαιώσει όλοι από το Υπουργείο, από γενικά όλες τις φορείς, είναι ότι προς το τέλος του χρόνου θα έρθει και η μεγάλη αλλαγή, η χρήση των καμερών, που η εξέταση θα καταγράφεται με κάμερα, όπως ορίζει το νέο νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί. Θα καταγράφει την εξέταση, θα υπάρχει περισσότερος έλεγχος, ώστε να αποφευθούν τυχόν παρατυπίες που γίνονται στις εξετάσεις. Ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε και το γεγονός ότι οι 17χρονοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν δίπλωμα. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Ναι, κοιτάξτε. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, εμείς ως δάσκαλοι που δουλεύουμε με τον πολυκόσμο και που το αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό. Γιατί σε όσο μικρότερη ηλικία. Εντάξει, δεν λέμε να πάρουν δίπλωμα από 14 ή 15, έτσι προφανώς, αλλά στα 17 είναι μια ηλικία πάρα πολύ καλή. Τα παιδιά έχουν άλλη αντίληψη. Το μυαλό τους απορροφάει πολύ πιο εύκολα. Και γνωρίζουμε όλοι, έτσι το παρατηρούμε και από τον εαυτό μας, ότι ό,τι μάθουμε σε μικρή ηλικία συνήθως το μαθαίνουμε καλύτερα. Δηλαδή, ό,τι πάμε να μάθουμε σε μεγαλύτερη ηλικία δυσκολευόμαστε περισσότερο. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ θετικό το ότι δίνει το δικαίωμα σε παιδιά 17 χρονών, τα οποία έχουν και ακόμα στο κεφάλι τους την έννοια της εκμάθησης, βρίσκονται ακόμα στο σχολείο, είναι πιο, ναι, έτσι, είναι στην οτροπία του να μάθουν κάτι και να το μάθουν σωστά. Είναι πολύ θετικό. Θεωρώ ότι είναι θετικό. Θα πρέπει για κάποιο διάστημα να συνοδεύονται και με κάποιον, και με κάποιο άτομο, κάποιο συνοδό δίπλα τους, να έχουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το δίπλωμα που θα πάρουν θα είναι μόνο για συνοδευτική οδήγηση, δηλαδή θα πρέπει να είναι πάντα κάποιος άλλος μαζί δίπλα τους, ο οποίος πρέπει να πλήρει κάποιες προδιαγραφές, να είναι πάνω από 25 ετών, να έχει κάποια χρόνια το δίπλωμα, έτσι. Και πάντα μιλάμε για εντός της περιφερειακής ενότητας. Δεν μπορούν να οδηγούν παντού. Επίσης, αν γίνει κάποια παρατυπία, είναι υπεύθυνοι και οι δύο, έτσι. Καταλάβαμε. Και ο συνοδός. Κοιτάξτε, το θέμα είναι οι συνοδοί, τα παιδιά σωστά θα τα μάθουν. Από τις σχολές σωστά τα μαθαίνουν. Το θέμα είναι οι συνοδοί μετά να συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο, έτσι ώστε να αρχίσουμε κι εμείς σιγά σιγά ως χώρα να έχουμε μια άλλη νοοτροπία στην οδήγηση και να βγαίνουν καλύτεροι οδηγοί. Επίσης, ένα προαπαιτούμενο είναι για τους οδηγούς αυτοκινήτων ότι τα παιδιά μέχρι 12 ετών πρέπει να είναι σε παιδικό κάθισμα. Ισχύει αυτό, εφαρμόζεται, πώς ναι, το βλέπετε? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ίσχυε και στα σήματα. Αν πάτε να δώσετε για σήματα, θα δείτε ότι υπάρχει ερώτηση που λέει πώς πρέπει να μεταφέρονται τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Που λέει σε εγκεκριμένο τύπο παιδικά καθίσματα κτλ. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα, το αν εφαρμόζεται ή όχι, εντάξει, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Εγώ κάνω μάθημα όλη μέρα στο δρόμο και δυστυχώς βλέπω μηχανάκια με παιδιά κρεμασμένα από το μηχανάκι, λες και είναι τσάντες από το σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουν βόλτα. Δεν ξέρω κατά πόσο τηρείται το παιδικό κάθισμα από όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Σαφώς. Έτσι. Και ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Τώρα, τελευταία, λόγω και της οικονομικής κρίσης, γενικότερα, τι γίνεται με τα διπλώματα, υπάρχει ενδιαφέρον, λόγω του ότι υπάρχει μια οικονομική επιβάρυνση για τη μέση οικογένεια? Τι βλέπετε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προσπαθήσει ως κλάδος, ποτέ δεν ήμασταν, τουλάχιστον στην πόλη μας, πώς να το πω, ιδιαίτερα κοστοβόροι. Δηλαδή, πάντα προσπαθούσαμε να καταλαβαίνουμε και την κοινωνία και να, εντάξει, να παρέχουμε αυτό που πρέπει να παρέχουμε, αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο. Οι τιμές είναι πάνω κάτω εκεί που ήταν. Μπορεί να έχει υπάρξει μια αύξηση και έχει υπάρξει μια αύξηση, αλλά έχει υπάρξει αναγκαστικά λόγω της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Δηλαδή, το δίπλωμα παραμένει κάτι προσιτό, τουλάχιστον στην Πάτρα, τουλάχιστον στην Αχαΐα. Οπότε ο κόσμος έρχεται. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα, δεν έχουμε φτάσει σε σημείο να πούμε ότι δεν έχουμε κόσμο, ας πούμε, να θέλει να μάθει. Επίσης, υπήρχε μια τελευταία ερώτηση τώρα σχετικά με το γρηγορώσιμο. Υπήρχε η αίσθηση ότι το γρηγορώσιμο παραμένει στον κλάδο των διπλωμάτων. Και ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Υπάρχει αυτή η τάση, ή είναι ένας μύθος ο οποίος επικρατεί? Αυτό για την πόλη μας, τουλάχιστον όσο μπορώ να μιλήσω εγώ για την Αχαΐα, έτσι συγκεκριμένα, για την περιοχή μας, είναι μύθος. Ποτέ δεν υπήρχε. Και το γνωρίζω γιατί είμαστε στις σχολές οδηγών πολλά χρόνια, από το 90, δηλαδή το θυμάμαι από μικρό παιδί. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν το είχαμε ποτέ εδώ. Εδώ νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ νόμιμα και πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή στην περιοχή μας θεωρώ ότι είμαστε από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Άλλες περιοχές όμως, όπως η Αττική, εκεί τι γίνεται, τι εισπράτεται. Κοιτάξτε, για την Αττική ακούγονται πολλά. Δεν είναι η θέση μου τώρα εμένα να πω αν ισχύουν ή όχι. Έχω ακούσει και εγώ από συναδέλφους ότι η Αττική λειτουργεί με τους δικούς του ρυθμούς, λειτουργεί διαφορετικά, λειτουργεί με άλλους τρόπους. Τα έχω ακούσει, όπως τα έχετε ακούσει κι εσείς. Οπότε υπάρχει και ένας ανταγωνισμός, να το πούμε, υπόγειος. Δηλαδή, όποιος αποκτήσει στην Αθήνα, το αποκτάει πιο εύκολα το δίπλωμα από ότι στην Πάτρα που θα το αποκτήσει με τον κανονικό τρόπο. Υπάρχει αυτό και αυτή η τάση. Αυτό ισχύει ότι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ο άλλος, ας πούμε, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα, αλλά έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ας πούμε, στην Πάτρα. Μαθητής να λέει, άστο, δεν θα δώσω στην Πάτρα ή θα φύγω από τη σχολή τη δική σου να πάω σε άλλη περιοχή, γιατί εκεί μου είπαν ότι βγαίνει πιο γρήγορα, εκεί μου είπαν ότι βγαίνει πιο εύκολα. Καταλαβαίνω. Εντάξει, κατά πόσο ισχύει αυτό ή όχι όμως, δεν μπορώ εγώ τώρα να το πω με τα βεβαιότητας, έτσι, γιατί ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά νομίζω ότι γενικά έχουν υπάρξει και έλεγχοι και σε κάποιες περιοχές, σε όποιες περιοχές υπήρχαν παρατυπίες, έχουν αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, όπου υπάρχει παρατυπία, συνήθως αντιμετωπίζεται από το κράτος. Και βέβαια, το δίπλωμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τον κάθε οδηγό, ο οποίος θέλει να κυκλοφορήσει νόμιμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας και για την τοποθέτησή σας. Ήσασταν διαφωτιστικός και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Δεν θα δουν οι καταναλωτές τους λογαριασμούς του Αυγούστου μείωση των λογαριασμών ρεύματος από το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή, το οποίο έχει ξεκινήσει μόνο σε επίπεδο αιτήσεων και όχι στην πράξη με την αλλαγή των παλαιών συσκευών με τις σύγχρονες οικονομικές συσκευές. Αυτό υπολογίζεται να πάρει σάρκα και οστά μέσα στο Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών συσκευών δεν θα μπορέσουν να επωφεληθούν εγκαίρως. Απογοήτευση επικρατεί σε καταναλωτές αλλά και ιδιοκτήτες καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών για την πορεία του προγράμματος ανακύκλωση συσκευών, το οποίο ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ επί της ουσίας, αλλά συνεχίζεται η καταγραφή των αιτήσεων και η αξιολόγησή τους για το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και με τι ποσά, ώστε να ξεκινήσει ίσως από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν παλιές συσκευές, με αυτές αντιμετωπίζουν τους καύσονες του φετινού καλοκαιριού και δεν θα έχουν την δυνατότητα μείωση της κατανάλωσης ρεύματος με νέες συσκευές. Ακόμα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα που θα έρθει στους πελάτες, στους ανθρώπους που έχουν κάνει τις αιτήσεις, ουσιαστικά τα βάουτσερ, για να ξέρουν τι ποσά παίρνουν και από εκεί πέρα να ξεκινήσει το πρόγραμμα κανονικά. Μάλιστα, οι καταστηματάρχες έχουν εγκαίρως κάνει τις παραγγελίες τους. Έχουν προμηθευτεί ψυγεία, καταψύκτες και κλιματιστικά νέας γενιάς που εντάσσονται στο πρόγραμμα, νίκες αναποθήκες για να τα τοποθετήσουν. Αλλά το πρόγραμμα δεν ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα στο καλοκαίρι και οι οικονομικοί τους προϋπολογισμοί έχουν τυναχθεί στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα θα πάει για τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Θα είναι έτοιμη δηλαδή για τη χειμερινή χρήση των air condition. Όπως πάει, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί καλοκαίρι, δυστυχώς Αύγουστο, δεν θα βρούμε ούτε πάρα πολλούς τεχνικούς
έτσι, για να μπορέσουν να τοποθετήσουν τα μηχανήματα. Την ίδια ώρα και από την πλευρά των καταναλωτών επικρατεί απογοήτευση, αφού εκτιμούν ότι το πρόγραμμα είναι άνευ ουσίας, καθώς δεν μπόρεσαν να αλλάξουν συσκευές μέσα στο καλοκαίρι. Και όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι δεν ξέρουν αν θα έχουν τα χρήματα για να καταβάλουν το δικό τους μερίδιο στην αγορά νέας τεχνολογίας συσκευών από το Σεπτέμβριο, που τα έξοδά τους θα είναι υπέρογκα. Έπρεπε να έχει γίνει Απρίλιο. Απρίλιο-Μάρτιο να μπορέσουμε να έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα για να έχουμε τώρα να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν πελάτες, ξέρουν. Έχουν κάνει μια πρώτη επίσκεψη στο μαγαζί, οπότε ξέρουμε τι γίνεται περίπου, τι θέλουν, τι χρειάζονται, ποιες είναι οι ανάγκες τους. Απλώς περιμένουμε όλοι να δούμε τα τελικά τι θα γίνει. Όλα είναι στον αέρα πάντως. Όλα είναι στον αέρα. Έτσι ακριβώς. Το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση κλιματιστικών ψυγείων και καταψυκτών, δηλαδή συσκευών που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος, παρέχοντας επιδοτήσεις από 30 μέχρι και 50% για την αγορά καινούριων. Τα υπόλοιπα χρήματα τα βάζουν οι καταναλωτές. Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών vouchers του προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά νέα συσκευή σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και να καλύψουν ένα μέρος της συλλογικής δαπάνης. Για κάθε αγορά νέα συσκευή επιδότηση δημιουργείται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης μιας παλιάς προς ανακύκλωση που ανήκει στην ίδια κατηγορία. Ικανοποιημένος, λέει ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας, από την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να κάνει πράξη την δέσμευσή του για κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων που αποτελούσε έναν παροχημένο θεσμό. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως επιβράβευση των συντονισμένων ενεργειών όλων των φορέων του, αλλά και δικαίωση μιας πολύχρονης προσπάθειάς του. Εν τω μεταξύ, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει στην Πάτρα αναθέρμανση της αγοραστικής κίνησης εν μέσω θερινών εκπτώσεων. Στην κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ορίζει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα επιτρέπει τη διενέργεια προσφοράς ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα, όπως άλλωστε ούτως ή άλλως πράττουν οι έμποροι που δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εξέλιξη, καθώς το ζητούσαν επίμονα από την πρώτη φορά που τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο. Μιλάμε για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που ήταν ένας παροχημένος θεσμός. Αποδεδειγμένα δεν προσέφερε τίποτα. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕΜΗ, του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, δεν προσέφερε απολύτως τίποτα. Δημιουργήσε σύγχυση στον καταναλωτή ποιες είναι οι πραγματικές εκπτώσεις. Από τη μία μεριά πήγαινε ο καταναλωτής να πάρει μία έκπτωση. Εμείς όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλες εκπτώσεις, ήταν αντίστοιχα δηλαδή χαμηλή η έκπτωση και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τελικά δεν έβγαινε κανείς κερδισμένος και αποδυναμωνόταν και οι κανονικές εκπτώσεις που οι θερινές και οι αρινές. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εμπορικής κίνησης αλλά και τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά ωφέλη στους εμπόρους και στους καταναλωτές. Αντίστοιχα, η περιοριστική απαγόρευση της προσφοράς ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, στερείται οικονομικής λογικής, αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό και μειώνει αδικαιολόγητα την κοινωνική ευημερία. Κάθε κατάστημα πλέον να κάνει προσφορές όλο το χρόνο δίχως να έχει κανένα πρόβλημα και φυσικά να έχει σαφώς κάποια εμπορεύματα αρκετά, είναι περίπου το 50% για να μπορεί να βγάζει μία προσφορά. Νομίζω ότι είναι θετικό το σημείο αυτό και θα σταματήσει πλέον και αυτό το μπέρδεμα που υπήρχε στον καταναλωτή. Το είχαμε παρέψει πάρα πολύ, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα το ζήταγε έντονα αυτό. Μας το έχει ανακοινώσει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, από το βήμα της ΕΣΕΕ όταν είχαμε το συνέδριο και φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και οστά. Περιμένουμε να δούμε και το ΦΕΚ, να δούμε και την τελική του μορφή για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Την ίδια ώρα, αρνητικό σε επίπεδο Πάτρας τουλάχιστον είναι το πρόσημο από την μέχρι τώρα πορεία των θερινών εκπτώσεων, με τον τοπικό εμπορικό κόσμο να εμφανίζεται απογοητευμένος από την κίνηση που είναι ιδιαίτερα μειωμένη και μάλιστα είναι χαμηλότερη και από πέρυσι, ένα ιδιαίτερο έτος που επηρεάστηκε από την πανδημία. Αν αναλογιστούμε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών για την πλειοψηφία των καταναλωτών, μάλλον χάθηκε η όποια ελπίδα για τις φετινές θερινές εκπτώσεις. Τα αποτελέσματα αυτών δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δυστυχώς. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια νευρικότητα στην αγορά, δεν προχωρούν εύκολα σε αγορές, σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τις παλιές εκπτωτικές περιόδους
που γνωρίζαμε όλοι, που ο κόσμος ξεχυνόταν για να προλάβει πρώτα απ' όλα εμπορεύματα σε πολύ καλές τιμές, βλέπουμε ότι τελικά η ενέργεια έχει φάει όλο το πλεονάζον εισόδημα προς κατανάλωση και έτσι θα πορευτούμε. Και φοβόμαστε ότι και θα συνεχιστεί αυτό, όπου μεγαλώνουν και τα έξοδα από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε πλέον και τις αποπληρωμές με τα δοσολόγια του έμφυα, του φόρο και όλους τους φόρους, τους έμεσους και άμεσους που οι οποίοι υπάρχουν. Εκεί θα είναι μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας. Συν το ιδιωτικό χρέος, το οποίο μην το ξεχνάμε, είναι ακόμα ρευστό. Δεν έχουν πάρει καμία σοβαρή απόφαση. Οι καταστηματάρχες έχουν προχωρήσει σε μεγάλες προσφορές στα προϊόντα τους που ξεπερνούν ακόμα και το 50%, με τους καταναλωτές μέχρι τα τέλη Αυγούστου να έχουν την ευκαιρία να ψωνίσουν έστω και περιορισμένα σε χαμηλότερες τιμές. Φαντάσου μια σχολή που το όνειρο, το πάθος και η φιλοδοξία σου γίνεται το επάγγελμά σου. Στη ΣΕΠΑΣ μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που προσφέρει 31 ειδικότητες εχμής, κάνεις το ταλέντο σου καριέρα. ΕΠΑΣ μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Διετή σπουδές με αμοιβόμενη μαθητεία για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Υπόθεση όλων μας. Δήμος Πατρέων. Υπηρεσία Καθαριότητας. Είσαι πάνω από 18 και θέλεις να ξεκινήσεις ή να επανεκκινήσεις την επαγγελματική σταδιοδρομία σου? Έλα σε ένα από τα 31 ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με 47 ειδικότητες σε επαγγέλματα εχμής. Με θεωρητική κατάρτιση και εξάμηνη πρακτική άσκηση για κάθε ειδικότητα. Φέτος, η θέση σου είναι στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και σε περιμένει. Παιδική κατασκήνωση Summer Fun. Ένας τόπος ξυγνιασιάς όπου τα παιδιά παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν, αθλούνται και μαθαίνουν. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. Με ασφαλή κτίρια για τη διαμονή, τη φιλοξενία και την ψυχαγωγία των παιδιών. Συνεργασία με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Κάντε την κράτησή σας τώρα. Summer Fun. Το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι σας περιμένει. Η γεύση του να πετυχαίνεις τα όνειρά σου, ασύγκριτη. Η γνώση και η εμπειρία σε βοηθούν να προχωράς μπροστά. Το κλειδί για την επιτυχία σου είναι εδώ. Σπούδασε τεχνίτης μαγειρικής τέχνης ή επισιτισμού ή υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου στις πειραματικές ΕΠΑΣ. Απόκτησε όλες τις γνώσεις και δεξιότητες με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του INSETE με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Μπες στον κλάδο του τουρισμού ως πραγματικός επαγγελματίας. Νέες πειραματικές ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Ρούλα Πισπυρίγκου απολογήθηκε προχθές στη 18η ανακρίτρια για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της κόρης της Τζορτζίνας, εκτός όμως από την αρχική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεσης που αντιμετωπίζει. Πλέον το λόγο έχει το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο και θα αποφασίσει για την τύχη της. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη. Ναι, Γιώργο, να πούμε ότι η δικογραφία σε σχέση με το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας ολοκληρώθηκε και στα δύο σχέλη της, όπως ανέφερες και εσύ. Και ως προς το σκέλος, όπως είπαμε, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αυτής της κατηγορίας, αλλά και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας για την νοσηλεία της Τζορτζίνας, καθώς για όσο χρονικό διάστημα βρισκόταν στην Πάτρα, στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, για να τα διευκρινίσουμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Να θυμίσουμε εδώ ότι υπήρξε ένα διάστημα 2,5 μηνών όπου έγινε όλη αυτή η ανακριτική διαδικασία και πλέον ο φάκελος της δικογραφίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Γιώργο Νούλη, ο οποίος και τη χειρίζεται, αναμένεται να κατατεθεί η πρότασή του. Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι η πρόταση του εισαγγελέως θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο. Αύγουστος έρχεται, από ό,τι καταλαβαίνεις. Οι δικαστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας όσον αφορά τις τακτικές διαδικασίες. Τότε θα καταθεί λοιπόν και η πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, και το οποίο θα κληθεί πλέον, θα ορίσει συνεδρίαση, προκειμένου να κάνει δεκτή εν μέρη ή ολόκληρη, ή αν θα απορρίψει τελικά την πρόταση του εισαγγελέα
σε σχέση με την παραπομπή σε δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου. Η πάγια πρακτική, όπως ξέρουμε, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι να γίνεται δεκτή η εισήγηση του εισαγγελέα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και τότε θα έχουμε και τον ορισμό της ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της δίκης. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες δικαστικές πηγές, Γιώργο, αναφέρουν ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα αφήσει να περάσει όλο το 18μηνο της προσωρινής προφυλάκησης της Ρούλας Πισπυρίγκου, οπότε καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η δίκη θα ξεκινήσει, μάλλον θα οδηγηθεί στο κρεατόριο, όπως αντιλαμβανόμαστε, στις αρχές του 2023, προκειμένου να μην υπάρξει αυτή η ευκαιρία, η δυνατότητα, όπως είπαμε, αποφυλάκησης για την κατηγορουμένη. Το θέμα είναι στο τρίτη γίνεται και με την άλλη υπόθεση, με τις άλλες δύο υποθέσεις, με την Μαλένα και με την Ήριδα. Είναι εκεί υποθέσεις. Να πούμε ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση, όπως είπαμε, του σχετικού φακέλου, της σχετικής δικογραφίας, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται και εκεί μια προκαταρκτική διαδικασία, έρευνα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας. Βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελών Αντώνη Ελευθεριάνου και Απόστολου Ανδρέου. Οι δύο λειτουργοί έχουν μελετήσει τη δικογραφία και έχουν αξιολογήσει το ανακριτικό υλικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο νέο από αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης, γεγονός που καταδεικνύει, κατά τη γνώμη μας, το πόσο δύσκολα θα πρέπει να δεθεί όλη αυτή η υπόθεση και να οδηγηθεί στο ακροατήριο. Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και αυτό, να πούμε, Γιώργο, ότι καταδεικνύεται και από τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων Γιάννης Γλύκας, πάρα πολύ γνωστός ποινικολόγος από την Αθήνα, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι η ανακρίτρια που είχε την υπόθεση για ένα πεντάμηνο δεν ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης, όπως είπαμε, και για όλα αυτά τα σκέλη, όπως είπαμε, της υπόθεσης. Να πούμε ότι σημασία στην δήλωσή του, ο κ. Γλύκος τονίζει ότι σημασία έχει τι θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, οπότε δεν θα πρέπει να φτάνουμε σε συμπεράσματα από τώρα και θα πρέπει σίγουρα να κρατάμε, όπως λέμε, να μπαίνουμε σε μία απόσταση από αυτήν την υπόθεση για το πώς μπορεί να εξελιχθεί. Εκεί θα χρειαστούν στην ακροαματική διαδικασία, δηλαδή υπό κύριος Γλύκας, αποδείξεις και καμία αμφιβολία. Θα είναι μία δίκη που θα κρατήσει ψηλά το ενδιαφέρον. Όμως, όπως είναι όμως τα πράγματα, δεν ξέρω αν τα στοιχεία που υπάρχουν είναι αρκετά για μία καταδίκη. Αυτή και μόνο η αποστροφή του λόγου του κύριου Γλύκα, καταλαβαίνεις πόσο μπορεί να, τι βάρος μπορεί να έχει και τι αντίκτυπο για όλη αυτή την υπόθεση, γεγονός ότι μπορεί να φτάσει σε μια ακροαματική διαδικασία χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία, έτσι ώστε να υπάρξει μια καταδίκη της κατηγορουμένης. Όλα αυτά είναι ανοιχτά για να τα δούμε όπως θα εξελιχθούν, όπως είπαμε, στην πορεία της διαδικασίας. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει και μια συνένωση των όλων αυτών των φακέλων των δικογραφιών? Εξαρτάται πώς θα. Σίγουρα στην υπόθεση της Τζορτζίνας ήδη υπάρχει συνένωση αυτού του δικογραφείου. Θα ενωθεί και ο φάκελος Μαλένας και Ήριδας? Λογικά, αν προκύψουν. Αν υποκύψουν οριστικά κατηγορίες και παραπομπή σε δίκη, σίγουρα είναι λογικό να ενοποιηθούν όλες αυτές οι δικογραφίες και να πάμε να οδηγηθούμε σε μια ακροαματική διαδικασία που θα εμπεριέχει όλες τις υποθέσεις μαζί. Αν, και πάλι λέμε, αν φτάσουμε σε μια τέτοια εξέλιξη της υπόθεσης. Θα την παρακολουθούμε την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία μας κρατάει αμύωτο τον ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα, αντιδρώντας στις μέχρι τώρα αποφάσεις για ποινές εργαζόμενους στον απόϊχο του θανάτου του 49χρονου πριν από 15 ημέρες. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που πραγματικά φέρουν το βάρος της ευθύνης και απέτυχαν από τον αναπληρωτή διοικητή να ακυρώσει τις μέχρι τώρα αποφάσεις του. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις τάσεις τους, καθώς δεν έλαβαν διαβεβαιώσεις τις οποίες και ζητούσαν. Σε κινητοποίηση προχώρησε σήμερα το μεσημέρι το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Πάτρας ο Άγιος Ανδρέας, καταγγέλλοντας την αγωνιώδη, όπως ανέφεραν, προσπάθεια από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και όχι μόνον, οι ευθύνες να μητικυληθούν από τον διοικητή και κάτω, με σκοπό να βρεθούν τα εξελαστήρια θύματα και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από την πραγματική αιτία που προκάλεσε αυτό το γεγονός, που δεν είναι άλλο από τη μη ύπαρξη εφημερεύοντας ιατρού στα ΤΕΠ σχετικά πάντα με το θλιβερό περιστατικό με τον θάνατο του 49χρονου που δεν εξετάστηκε από το νοσοκομείο γιατί δεν ήταν σε εφημερία. Έχουν περάσει 15 μέρες από το γεγονός, αυτό το θλιβερό γεγονός που έλαβε χώρα στο νοσοκομείο μας. Και από την πρώτη μέρα είδαμε μια αγωνιώδη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας, από την διοίκηση της ΕΧΤΗ και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, να μετακυληθούν οι ευθύνες έτσι ώστε να βρεθούν τα εξελαστήρια θύματα, έτσι ώστε με αυτό το επικοινωνιακό πανηγύρι που έχει στηθεί εδώ και 15 μέρες, να μην βρεθούν οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το θλιβερό γεγονός
Και όχι μόνο να μην βρεθούν οι πραγματικές αιτίες που το δημιούργησαν, αλλά και να μπουν και οι ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πάλι τέτοιο θλιβερό γεγονός στο νοσοκομείο και σε κανένα νοσοκομείο της χώρας. Απέναντίας βλέπουμε μόνο θέματα επικοινωνίας και την πραγματική αιτία που είναι η μη ύπαρξη εφημερεύοντος γιατρού στο νοσοκομείο, δεν έχει ακόμα υπάρξει. Δεν υπάρχει εφημερεύον γιατρός. Εμείς γνωρίζουμε γιατί δεν υπάρχει ακόμη εφημερεύον γιατρός, γιατί θα καταλάβουν όλοι, θα είναι πασιφανές ότι αναγνωρίσανε το λάθος τους και γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνει ακόμη γιατρός εφημερεύον στα ΤΕΠ. Οι εργαζόμενοι υποστήριξαν πως η διοίκηση εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και αντί να κινηθεί στο πλαίσιο των δηλώσεων του Υπουργού Υγείας που μιλούσε για συνέπειες σε όλους, άμεσα ή έμεσα τους εμπλεκόμενους με το γεγονός, να στοχοποιεί μόνο εργαζόμενους και μάλιστα να μετακινεί και να καρατομεί εργαζόμενους από θέσεις ευθύνης που δε μία σχέση και ευθύνη έχουν με το θλιβερό γεγονός. Μετακινείς δηλαδή σε έναν αδέλφον από θέσεις ευθύνης για άλλους σκοπούς και στόχους. Η κομματική λειτουργία των διοικούντων τους οδήγησε να αγγίξουν το θέμα που συνέβη, το πρόβλημα που συνέβη στα ΤΕΠ, κάτω από λάθος σκοπιά και λάθος κατεύθυνση. Εξάντλησαν όλη τους την οργή στο νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν βάρδια εκείνο το βράδυ, χωρίς καν να ασχοληθούν με τη γενικότερη λειτουργία του νοσοκομείου, που σε αυτό το τομέα, στα ΤΕΠ την ημέρα μη εφημερίας, πάσχει. Περάσαν αρκετές μέρες και δεν δώσανε κάτι το διαφορετικό, ένα διαφορετικό τόνο στην λειτουργία μας εκεί. Και δεν το δώσανε καθαρά και μόνο για να αποποιηθούν τις ευθύνες και να παρουσιάσουν προς την κοινή γνώμη ότι όλα εκεί μέσα είναι καλώς καμωμένα. Σε πρώτη φάση σήμερα πραγματοποιήθηκε τρίωρη στάση εργασίας, συγκέντρωση στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στα γραφεία της διοίκησης γνωστοποιώντας τα αιτήματά τους στον εκτελών χρέη διοικητή, ο οποίος απαγόρευσε στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων να δείξουν το πρόσωπό του, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, με τους εργαζόμενους μάλιστα να κάνουν λόγο για απίστευτο περιστατικό. Επειδή είναι σε εξέλιξη, μία ΕΔΕ, η οποία έχει φτάσει, θα φτάσει, ήδη αυτή τη στιγμή έχουν κληθεί 16 άτομα και δεν ξέρουμε τι θα αποδώσει. Ελπίζω και δηλώνω και το λέω ευθαρσώς, αν κάποιοι από τους συναδέλφους με βάση την ΕΔΕ έχουν αδικηθεί, Αμέσως. Ούτε υποτύπων αστειότητας δεν δοχόμαστε. Δεν έχει καμία σχέση η ΕΔΕ με τις προϊστάμενες που παρατομήθηκαν. Καμία σχέση. Καμία σχέση αυτό. Μην το ξαναπείτε δηλαδή. Καμία απολύτως σχέση. Δεν το δεχόμαστε να μπούμε στη διαδικασία. Και θα μας αναγκάσετε να κάνουμε και κατάλληλη του χώρου να μην γίνει ποτέ η ΕΔΕ. Καμία σχέση δεν έχει δει, δεν έχει η ΕΔΕ με την καρατόμηση της προϊσταμένης της αιμοδοσίας ή της του αιματολογικού. Δεν καρατομήθηκε. Καρατομήθηκε, μην κοροϊδευόμαστε, καρατομήθηκε. Καρατομήθηκε και η μία προϊσταμένη και η άλλη και υποβαθμίστηκε η άλλη και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν έχουν καμία σχέση με την ενέργεια της ΕΔΕ ή με το πόρισμα που μπορεί να βγάλει η ΕΔΕ. Σε καμία του περίπτωση. Άρα τώρα εδώ δηλαδή μας δεν θα πιστέψουμε ότι και η ΕΔΕ δεν θα είναι αντικειμενική. Άρα λοιπόν, για να έχετε κάνει αυτές τις μετακινήσεις και να προσλαμβάνετε στην ΕΔΕ, πάρα πει θα δώσετε την κατεύθυνση στην ΕΔΕ, να πει η Μαρία ήταν υπεύθυνη με τα κιάλια που κοίταζε τα τέτοια. Κύριε Πετρόπουλε, αφήστε να. Όχι, δεν σα αφήνω να μιλήσετε. Το λέω ειλικρινά, παρεμβαίνω. Συγγνώμη, πρόεδρε, που παρεμβαίνω, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Άγιου Ανδρέα δεν έδωσε απαντήσεις στα αιτήματα των εργαζομένων που δήλωσαν ότι θα κλιμακώσουν τη στάση τους στο αμέσως χρονικό διάστημα ώστε να πιέσουν τις διαδικασίες και να αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό περιστατικό σε αυτούς που την φέρουν. Καρατομούν και μετακινούν προϊστάμενες προκειμένου να δείξουν στην κοινή γνώμη ότι έχουν αντανακλαστικά και ότι ανταποκρίνονται. Παρότι η κίνησή τους αυτή απέχει πολύ από τις δηλώσεις του κύριου Πλεύρη. Τι έλεγε ο κύριος Πλεύρης? Ότι θα υποστούν τις συνέπειες όσοι εμέσως ή αμέσως έχουν σχέση με το αντικείμενο. Αυτοί λοιπόν μετακινούν και καρατομούν συναδέλφους που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή κάνουν τις επιλογές αυτές τις προσχεδιασμένες που είχαν για την προώθηση ημετέρων. Εκμεταλλεύονται δηλαδή ένα δυσάρεστο γεγονός, σκυλεύουν πάνω στο θάνατο τους συνανθρώπους μας προκειμένου να κάνουν τις κομματικές τους επιλογές. Και από αυτές τις επιλογές δεν είναι άμυροι ευθυνών κανένας τους.
είναι υπεύθυνος κυρίως και πρωτίστως η διοίκηση και συγκεκριμένα ο αναπληρωτής διοικητής που τις υπογράφει. Βεβαίως είναι υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι σε αυτές και ο διοικητής της ΕΚ της ΥΠΕ, ο οποίος πει την ίσα εκ του μακρόθεν. Και βεβαίως είναι και ο υπουργός, στον οποίο πέρα από την κινητοποίηση θα απευθυνθούμε και θα του ζητήσουμε την παρέμβασή του. Πολλές είναι οι περιπτώσεις επίδεσης εντόμων σε βάρος λουόμενων το καλοκαίρι με απροσδιόριστη κατάληξη. Χαρακτηριστική περίπτωση ιερέα στην Λία, που κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του από έντομο και σώθηκε την τελευταία στιγμή. Με τη χρήση όμως ειδικών σκευασμάτων, τα πρώτα λεπτά ενός συμπήματος δίνεται πολύτιμος χρόνος για τη μεταφορά του ατόμου στο νοσοκομείο για να σωθεί η ζωή του. Δεκάδες είναι τα περιστατικά συμπημάτων από έντομα το καλοκαίρι. Στην Ηλία, ένας ιερέας κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του στο Σιμόπουλο όταν το τσίμπησε σκούρκος. Τελικά ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του πύργου και γλίκτωσε τυχαία την τελευταία στιγμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη η χρήση σκευασμάτων που θα αποβούν σωτήριες στα τσιμπήματα. Πρέπει να έχει μαζί του κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία θα του, σε εισαγωγικά θα του σώσουν τη ζωή από ένα ενδεχομένως τσίμπημα, από κάποιο έντομο ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως υπάρχει μια λίστα με κάποια πράγματα τα οποία πρέπει όταν κάποιος επιχειρεί να κάνει τις διακοπές του να τα έχει οπωσδήποτε μαζί του, είναι αναγκαίο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν φάρμακα πρώτης ανάγκης και ουσιαστικά είναι οι πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε αν συμβεί κάτι θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να επισκεφτεί κάποιο γιατρό ή ένα κέντρο υγείας εκεί που βρίσκεται και ουσιαστικά να μπορεί να σώσει και τη ζωή του. Το φαινόμενο των τσιμπημάτων το καλοκαίρι είναι πολύ συχνό. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι ότι ενδεχομένως να είναι αλλεργικοί στα έντομα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή τους. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά σε μέρη όπου υπάρχουν έντομα ή φίδια ή οτιδήποτε άλλο και κάποιος ας πούμε βρίσκεται σε διακοπές, ανέμελος, υπάρχουν σφίγγες, υπάρχουν διάφορα έντομα, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να αποβίουν και μοιραία, γιατί τα τσιμπήματά τους μπορεί να είναι δηλητηριώδη. Επομένως, κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει ότι είναι ήδη αλλεργικός σε κάποιο από αυτά τα τσιμπήματα. Καλό θα είναι να τα έχει μαζί του σαν πρώτη βοήθεια. Οι πρώτοι που γίνονται αποδέκτες ετοιμάτων για βοήθεια είναι οι φαρμακοποιοί, που και εκείνοι με τη σειρά τους παραπέμπουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία. Όταν κάποιοι βρίσκονται σε διακοπές και συμβεί κάτι, επισκέφτονται κάποιο φαρμακείο, ρωτάνε, ενημερώνονται ή ζητάνε ας πούμε, τη βοήθειά μας, ειδικά όταν πρόκειται για κάποια τσιμπήματα τα οποία έχουν γίνει κάποιες μολύνσεις ή είναι κάποιες αλλεργίες ή έχει εξελιχθεί σε μια μόλυνση και δεν το γνωρίζει ο άνθρωπος. Ανησυχεί, λογικό είναι, οποιοδήποτε δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα πρόκειται να συμβεί. Άρα λοιπόν ζητάνε τη βοήθειά μας, τους δίνουμε εμείς αυτά που πρέπει κτλ. Αλλά το καλό και το πιο σωστό είναι να επισκεφτούν έναν γιατρό ή ένα κέντρο υγείας, να τους δώσει εκεί πέρα την κατάλληλη θεραπεία. Αυτές ήταν ειδήσεις από την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, όπως κατέγραψε η κάμερα του Best. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.